Τώρα πάμε εμείς να δούμε τα όσα έχουν εξελιχθεί στην διεθνή σκακέρα και είναι πολλά τουλάχιστον σε επίπεδο εντυπώσεων και ουσίας. Μαζί μας να καλησπερίσουμε, όπως σας είπαμε, έχουμε τον διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητή, τον κύριο Γεώργιο Φίλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στην όμορφη Καλαμάτα, Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο. Ξανασυστηθήκαμε τελικά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Πήγε ως Σταύρος Ινιαλοπολείο στους Τούρκους ο κύριος Δένδιας, δηλαδή ως, πώς να το πω τώρα, επειδή μιλάμε τώρα και στην Καλαμάτα, πήγε ως Μανιάτης, αν μπορείς να το πεις έτσι, στην Τουρκία. Αλλά η ουσία του πράγματος ήταν ότι, όντως σωστά το λέτε, επανατοποθετήσαμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις επαναπροσδιορίσαμε, όχι υπό την έννοια ότι έχουν αλλάξει οι κόκκινες γραμμές μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι κόκκινες γραμμές υπόθηκαν με τον πλέον δεσμευτικό και δημόσιο τρόπο στην έδρα του εχθρού, δεν θα πω πλέον αντιπάλου, του εχθρού θα πω, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με την Τουρκία, και να πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτές οι θέσεις είναι κόκκινες γραμμές, δεν είναι η αφετηρία από την οποία θα αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε και θα πρέπει να πάμε πίσω, αλλά είναι η κόκκινη γραμμή του έθνους των Ελλήνων και του κράτους των Ελλήνων απέναντι σε έναν αναθεωρητικό εχθρό, ο οποίος νομίζει ότι μπορεί με τον στρατιωτικό καταναγκασμό και τον εκφοβισμό να μας καταβάλει. Και νομίζω ότι η αίσθηση που επικρατεί σήμερα, πέρα από το εσωτερικό της χώρας μας, που υπάρχει ένα αίσθημα ικανοποίησης στους πολίτες, εννοώ στην κοινωνία, και διάχυτο και στην επικοινωνία, γιατί πέρα από την ουσία υπάρχουν και εντυπώσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αντίστοιχη αίσθηση υπάρχει και στην Ευρώπη. Πέρα από την εικόνα του ότι ήταν μια σφοδρή σύγκρουση και κανείς δεν το περίμενε, είναι δεδομένο ότι τέθηκαν τα πράγματα όπως έπρεπε να είναι από την πλευρά της Ελλάδας, ξεκάθαρα και πολύ συγκεκριμένα. Πολύ σωστά το εντοπίσατε, περί κόκκινων γραμμών. Από εδώ και πέρα χτίζουμε πάνω σε αυτές τις κόκκινες γραμμές, γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν μια αφετηρία. Όχι αφετηρία για να σταματήσει ο διάλογος. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κανελόπουλε, πολύ σωστά το είπατε. Όμως έχει ουσία. Η ουσία του πράγματος είναι ότι χτίζει πάνω στο φρόνημα, διότι ξέρετε, ο πολιτικός εκφράζει το δημόσιο αίσθημα σε τελική ανάλυση. Ο πολιτικός φυσικά και θα πρέπει το λαό του να του πει τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος, αλλά θα πρέπει να ακούει και το λαό του τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολιτικός έπρεπε να ακούσει το ελληνικό φρόνημα και να ενδυναμώσει το ελληνικό φρόνημα, διότι έτσι όπως είπαμε συνέβη με την επακούμβηση τον Αύγουστο και δεν το διαχειριστήκαμε όπως έπρεπε, κατά την άποψή μου, να το διαχειριστούμε το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα διορθώσαμε κάτι πολύ σημαντικό και δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Τσαβούσογλου έμεινε έκπληκτος από την τοποθέτηση. Ξέρετε, η γλώσσα του σώματος λέει την αλήθεια, ακόμα και αν δεν λένε τα λόγια και το στόμα. Έπρεπε να δείτε τους ιαγώνες του πως κουνιόντουσαν και τις εισπάσεις του προσώπου του όταν άκουγε τη μετάφραση αυτών το οποίο έλεγε ο Έλληνας υπουργός. Αυτό δεν το περιμέναν οι Τούρκοι. Και γιατί δεν το περιμένανε? Γιατί αυτό επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, ότι για κάποιο λόγο, στο οποίο ευθυνόμαστε και εμείς, κύριε Κανελόπουλε, δεν μας υπολογίζουν ή θεωρούν ότι μας έχουν εύκολους. Τώρα νομίζω ότι αρχίζουν να μας υπολογίζουν και τουλάχιστον και στο επίπεδο της διαλογικής αναφοράς, δηλαδή του διαλόγου που ανοίγουν. Ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είναι ότι θα πρέπει να τους απαντάμε έτσι όπως δεχόμαστε τις προσβολές. Δεν πρέπει να το αφήνουμε να πέφτει τίποτα κάτω, διότι αυτό θεωρείται αδυναμία από τον Τούρκο, δεν θεωρείται πολιτισμός. Εάν είχαμε να κάνουμε με το Βέλγιο ή την Ολλανδία ή το Λουξεμβούργο, θα σας έλεγα διαφορετικό. Αλλά με τον Τούρκο δεν μπορούμε να συζητάμε ως να είμαστε στα φόρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και φυσικά ο κύριος Δένδιας αυτό το οποίο έκανε, το έκανε για ποιο λόγο επίσης? Διότι έχει πίσω τις ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και ξέρει ότι μπορούμε να το εμπεδώσουμε την τοποθέτηση της Ελλάδος πλέον. Αυτό το οποίο έγινε στην Καλαμάτα με την υπογραφή του συγκεκριμένου σχεδίου ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας ρωτήσω γι' αυτό, απλά πριν κλείσουμε το ζήτημα με την χώρα και τις συμμαχίες. Πριν κλείσουμε το ζήτημα με την Τουρκία, βλέπω αύριο έρχεται ξανά ο πρόεδρος της Λιβύης. Βλέπουμε μια διαρκή διπλωματική κινητικότητα, θα έλεγε κανείς, με φόντο και αυτά τα μέτωπα που έχουν ανοίξει, είτε έχει να κάνει με τη Λιβύη, είτε έχει να κάνει με την Κύπρο. Πήγανε κάτι τέλος πάντων να επιχειρήσουν να απαντήσουν σήμερα οι Τούρκοι. Η ουσία είναι ότι είμαστε σε καλό ξανασημείο, θα έλεγε κανείς, σε αυτήν την γενικότερη αναταραχή.
Ακούστε, κύριε Κανελόπουλε, δεν θέλω να ωραιοποιήσω τα πράγματα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πλέον είναι για κλιμάκωση από την Τουρκία. Η Τουρκία προσπάθησε με τον εκφοβισμό και τον καταναγκασμό να πετύχει, να τα πάρει όλα χωρίς να υδρώσει. Θα μου επιτρέψετε να πω, οι τοποθετήσεις των προηγούμενων αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες γίνανε τους τελευταίους 2-3 μήνες, έθεσαν στη λογική της βάση, έτσι, όλη αυτή την ιστορία, ξεδιάλυναν κάθε αμφιβολία και διευκόλυναν την ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να προχωρήσει προς την κατάσταση και προς την θέση η οποία έτσι εκφράστηκε από τον κύριο Δένδια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή για κλιμάκωση με την Τουρκία. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος δεν έχουμε λάβει υπόψη μας. Και βέβαια όχι απλά θα πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι οι Τούρκοι, και να είσαι σίγουρος ότι συμβαίνει, το φοβούνται αυτό. Διότι γνωρίζουν την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος, απεδείχθη τους προηγούμενους μήνες, και είμαι σίγουρος ότι πλέον η ρητορική και το αραγές εθνικό μέτωπο, διότι να πούμε με το στραβού το δίκιο, και η αντιπολίτευση δεν του είπε λάθος τα είπες. Ρόλο, αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Του είπε ότι σωστά τα είπες σε κάθε περίπτωση. Το αραγές εθνικό μέτωπο, έτσι, αφήνει κάθε αμφιβολία για το τι θα πρέπει να διαπραγματεύσει, τι είναι διαπραγματεύσιμο και το τι δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Αλλά όπως έχουμε πει, κύριε Κανελόπουλε, η ελευθερία είναι πολύ ακριβό σπορ. Για να μην το πω σπορ και το ευτελίσω, αγαθό. Και το ακριβό αυτό αγαθό που δεν χαρίζεται, κερδίζεται, το ξέρουν οι Μεσσίνοι πάρα πολύ καλά, μια και μιλάμε τώρα για τα 200 χρόνια της Παλιγγενεσίας. Έτσι, η Καλαμάτα το ξέρει, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε, έτσι, από τους Οθωμανούς, είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν, ειδικά η περιοχή σας το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση, υπό την έννοια, όχι την κυβέρνηση, το κράτος μας και την Ελλάδα στην κρίση την οποία θα κλιμακωθεί. Και το μιλάω έτσι γιατί είμαι σίγουρος ότι πλέον ότι θα κλιμακωθεί, εκτός και αν τα γεγονότα στην Ουκρανία πάρουν τέτοια τροπή ώστε θα είναι δευτερεύον ζήτημα για την Τουρκία το τι θα γίνει τώρα με την Ελλάδα και την Κύπρο. Και οπότε, θα γλιτώσει από τα νύχια της Ουάσιντον και της Μόσχας, ανάλογος ποια τοποθέτηση θα πάρει ο κ. Ερντογάν. Είναι κλειδί και η εξέλιξη με την Ουκρανία, και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε να συμβαίνει το επόμενο διάστημα. Να πούμε δύο λόγια και για την συμφωνία για το Διεθνές Κέντρο Πτήσεων στην Καλαμάτα. Παρακολουθήσαμε και όλα αυτά που περιγράφησαν και από το Defense Point, και νομίζω ότι ήταν άκρως καθοριστικά και χαρακτηριστικά των όσων διαμορφώνται από την συμφωνία. Είναι γεγονός ότι μιλάμε για μια ενδυνάμωση στρατηγικής συνεργασίας. Ναι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν, το κέντρο αυτό πλέον θα είναι περιφερειακής αεροπορικής εκπαίδευσης με όλες αυτές τις συμμαχικές χώρες. Δηλαδή αυτά τα τετράγωνα και τα τρίγωνα συμμαχικά που έχουν δημιουργηθεί ειδικά με τις αραβικές χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία, αλλά πλέον και με συμμαχικές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Αίγυπτος κτλ. Προφανώς δεν αναφέρομαι απλώς στο Ισραήλ και στην Κύπρο, έτσι εξυπακούεται, θα δημιουργήσουν αυτό τον πολλαπλασιαστή ισχύος για την ελληνική πολεμική αεροπορία αλλά και τις συμμαχίες για το κράτος μας, διότι θα δείξουμε ότι είναι ένα επενδυτικό πρώτον και κύριον έργο, γιατί η τοπική κοινωνία είναι σίγουρο ότι θα απολαύσει τους καρπούς το να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα ξοδέψουν κιόλας και στον τόπο σας, έτσι, και στη Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο. Θα μάθουν και θα φέρουν μετά ίσως το καλοκαίρι και τους δικούς τους. Άρα λοιπόν και οικονομικά αλλά και γεωστρατηγικά θα ενδυναμώσουν τη χώρα μας και θα την κάνουν κόμβο συνεργασίας για μια περιοχή η οποία ταλανίζεται αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσει να ταλανίζεται από συγκρούσεις. Και σίγουρα θα πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να είναι μέρος της λύσης σε οτιδήποτε συμβαίνει και όχι μέρος μιας αντιπαλότητας. Άρα νομίζω ότι και με γεωπολιτικούς όρους και με γεωοικονομικούς όρους και κοινωνικούς όρους είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Θα ενδυναμωθούν σίγουρα οι σχέσεις μας με το Ισραήλ, το οποίο πραγματικά έχει από μόνο του τη μία σημασία και θα πρέπει να το πούμε. Και ξέρετε, δυστυχώς έτσι όπως το έχουν κάνει οι Τούρκοι την όλη υπόθεση στην Ανατολική Μεσόγειο, είμαστε
Με συγχωρείτε, σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Που σημαίνει λοιπόν αυτά που θα κερδίζουμε εμείς θα τα χάνουν οι Τούρκοι. Ας πρόσεχαν, διότι από εδώ και πέρα ο κύριος Ερντογάν και στο γεωπολιτικό επίπεδο θα πρόκειται να θερήσει τις θύελλες τις οποίες έχει σπείρει. Εμείς όμως θα πρέπει πλέον να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε αυτά που ο κύριος Δένδιας είπε στους Τούρκους στην Τουρκία, έτσι, και είναι οι κόκκινες γραμμές όλων των Ελλήνων. Από είναι ξεκάθαρο. Οι κόκκινες γραμμές συνδυάζονται, συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, αλλά και το συμφέρον και τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδας μας. Εννοώντας και όλου του ελληνισμού, και κρατάω και μια ακόμα να επιτρέψω να πάω αφού μου δίνετε την ευκαιρία και τον χρόνο. Νομίζω ότι η κατάσταση η Τουρκία θα κλιμακώσει, αλλά θα περιμένει λίγες μέρες ακόμα να περάσει και η πενταμερής με την Κύπρο. Γιατί δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο αλαζόνας και τόσο αμετροεπής ώστε να οδηγήσει σε κλιμάκωση με την Ελλάδα πριν γίνει πενταμερής. Θα περιμένει να δούμε τι θα γίνει και στην πενταμερή. Και μετά νομίζω ότι ο κ. Ερντογάν θα εκτυλίξει όλο το ταλέντο του και οι Τούρκοι στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Κάτι το οποίο όμως εμείς. Η απάντηση είναι αυτή, ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις όλες σας αναφορές, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.